Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην κοινωνική επιστήμονα, την κυρία Ελένη Γερακάκη. Με αφορμή βέβαια και την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Αυτό το θέμα θα πιάσουμε. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω, κυρία Γερακάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λέμε όχι στην παιδική εργασία. Ένα φαινόμενο το οποίο σε παραλλαδικό επίπεδο λαμβάνει διαστάσεις ανησυχητικές. Συνηθίζουμε μάλλον να λέμε ότι η παιδική προστασία είναι κάτι ξένο, ίσως λίγο πιο έξω από τα δικά μας σύνορα, γιατί έχουμε συνηθίσει να τη συνδέουμε με χώρες της Αφρικής, με χώρες Λατινικής Αμερικής, με χώρες τέλος πάντων οι οποίες είναι αρκετά μακριά από εμάς. Δυστυχώς όμως είναι πολλές φορές κυρίως οι ορατές μορφές της παιδικής προστασίας, παραδείγματος χάρη η αστική παραοικονομία, τα παιδιά των φαναριών που λέμε, η οργανωμένη επετεία που υπάρχει, που τη βλέπουμε δίπλα μας, ναι, που υπάρχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και στην Ελλάδα και που δυστυχώς πολλές φορές ως πολίτες γινόμαστε συνεχιστές και συντηρούμε αυτή την παιδική εκμετάλλευση και οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση των παιδιών, δυστυχώς. Μάλιστα, και στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Το θέμα είναι βέβαια, ξεκινά μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πώς μπαίνει φρένο σε αυτή τη διαδικασία και τι μπορεί να κάνει ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης. Έχει διέξοδο, έχει στα χέρια του κάτι χειροπιαστό με το οποίο μπορεί να πράξει αναλόγως. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, κυρίως μέσω της ενημέρωσης. Ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στους μηχανισμούς, να μιλήσει με φορείς. Εμείς ως φορέας, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων, αγγίζουμε και αυτό το θέμα, γιατί η παιδική εργασία, η εκμετάλλευση ενός παιδιού, αντιβαίνει στα πανανθρώπινα και αναφέρετα δικαιώματα των παιδιών, τα οποία φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι τεκμηριώνεται και μέσω της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οπότε είμαστε εδώ για να πούμε ότι φυσικά και μπορεί ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης να πει κάτι διαφορετικό, μπορεί να ενημερώσει. Αν ένας πολίτης λυπηθεί ένα παιδί το οποίο θα δει έξω και θέλει με κάποιο τρόπο να το βοηθήσει, όχι να του δώσει χρήματα, ας το αποφεύγουμε. Αν ένα παιδί έρθει και μας ζητήσει, παραδείγματος χάρη, δώστε μου κάτι να φάω, ας προτιμήσουμε το υλικό, ας προτιμήσουμε να του πάρουμε κάτι χειροπιαστό και να το δώσουμε, ας διαλέξουμε μαζί κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, βέβαια. Γιατί περισσότεροι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να λένε «με πιάνει η ψυχή μου, το βλέπω στο δρόμο, βρέχει», αλλά το σωστό είναι να μην δώσεις χρήματα. Όχι, να μην δώσεις χρήματα. Αν το παιδί βρέχεται, ας του δώσω ένα μπουφάν το οποίο έχω, ας του δώσω κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή θα καλύψει την ανάγκη την οποία το παιδί μας λέει και φυσικά ας ενημερώσω. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αστυνόμευση και κυρίως η εργασία η οποία γίνεται στους δρόμους από κοινωνικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας στον δρόμο, μπορεί να βοηθήσει στο να εντοπιστεί ένα παιδί, ναι, και φυσικά στη συνέχεια να γίνει ένα δίκτυο προστασίας του παιδιού, έτσι ώστε να απομακρυνθεί γενικευμένα από αυτή την κατάσταση και να μην έχουμε επανάληψη. Έχετε λάβει λοιπόν κάποια συγκεκριμένα τηλεφωνήματα, κάποιες καταγγελίες που έχουν έτσι ως επίκεντρο την παιδική εργασία και σε επίπεδο Ηρακλείου? Ναι, έχουμε λάβει κλήση το οποίο αφορά την οργανωμένη επετεία, δηλαδή, ναι, την ελεημοσύνη την οποία κάνει ανήλικη μητέρα με μωρό. Ανήλικη μητέρα με μωρό. Ναι, ανήλικη μητέρα με μωρό, όπου το καλό σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι οι πολίτες έβλεπαν και είχαμε τηλεφωνήματα αρκετά στη γραμμή μας. Και αμέσως φυσικά κινητοποιήθηκαν οι αρχές και υπήρξε τρόπος προστασίας της γυναίκας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρία Γερακάκη, το πρώτο πράγμα που κάνει ένας κοινωνικός επιστήμονας είναι αυτοψία ή άμεσα ενημερώνει οι αρχές? Η αυτοψία είναι δύσκολη για έναν κοινωνικό επιστήμονα, πόσο μάλλον έναν κοινωνικό επιστήμονα ο οποίος τελεχώνει μια γραμμή. Επίσης, αυτό είναι μια δουλειά η οποία την κάνουν καθαρά η αστυνομία και οι, ναι, αρχές. Οπότε, ναι, εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε, να επικοινωνήσουμε το μήνυμα, το οποίο φυσικά φτάνει σε εμάς μέσα από την αυτοψία που έχει κάνει ο ίδιος ο πολίτης, οι ίδιοι πολίτες έξω. Μάλιστα. Να επικεντρωθούμε σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου πάνω σε θέμα παιδικής εργασίας. Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να οδηγηθούν αυτές οι δράσεις και αν, δεν ξέρω, κάθε πέρυσι και καλύτερα, είστε αισιόδοξοι και έχουμε κάνει βήματα μπροστά?
Γίνονται μεγάλες συζητήσεις γύρω από την υποστήριξη. Γενικότερα η ανηλικότητα και η ευαλωτότητα των παιδιών είναι παράγοντες που μας κινητοποιούν πολύ εύκολα τους ανθρώπους. Οπότε σίγουρα με τις ανοιχτές συζητήσεις και τους διαλόγους που γίνεται, ένας πολίτης σήμερα μπορεί πιο εύκολα από το παρελθόν, που στο παρελθόν μάλιστα η παιδική εργασία ήταν και σύνηθες. Ακόμη και σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε σε έτσι ένα πιο γενικευμένο πλαίσιο ότι ένα παιδί το οποίο απασχολείται σε μια οικογενειακή επιχείρηση, αλλά η οικογενειακή επιχείρηση δεν το απασχολεί εστερώντας του την παιδικότητα, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία δεν πηγαίνουν στο σχολείο και εργάζονται σε κτηνοτροφικές μονάδες ή θα εργαστούν σε κάτι το οποίο υπάρχει. Ακόμη και αυτό είναι παιδική εκμετάλλευση. Και είναι καλό να το επισημάνουμε και να το τονίσουμε. Γενικότερα οι πολιτικές διατάξεις μπορούν να υπάρχουν, μπορούν να προστατεύσουν, οι νομικές διατάξεις μπορούν να προστατεύσουν ένα παιδί, γιατί η εργασία άνω των 15 με συγκεκριμένες παραμέτρους και ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι και θετική και μπορεί να έχει και γενικότερα ένα καλό αντίκτυπο στην όλη ανάπτυξη ενός παιδιού. Σε κάθε περίοδο κρίσης, είτε οικονομική είτε επιδημιολογική, ένα φαινόμενο, όπως για παράδειγμα το συγκεκριμένο που σχολιάζουμε και επισημαίνουμε και τοποθετούμαστε, της παιδικής εργασίας, δηλώνει, καταγράφει όξυνση. Δεν γνωρίζω να απαντήσω με σιγουριά σε αυτό, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή η παιδική εργασία έχει χαμηλότερο κόστος, ναι, και στην πλειονότητά της είναι και παράνομη, τότε σίγουρα θα μπορούσε να ευνοηθεί. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια χώρα οδηγός προκειμένου να ακολουθήσουμε το παράδειγμά της και στο πώς αντιμετωπίζει φαινόμενα παιδικής εργασίας και όχι μόνο? Κάθε χώρα μπορεί να γίνει οδηγός όταν εφαρμόσει τις διατάξεις και τα άρθρα που υπάρχουν στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Μάλιστα. Και η δική μας η χώρα την έχει υπογράψει. Είναι μέλος, οπότε όλοι μας μπορούμε να γίνουμε. Μάλιστα. Η δική σας συμβουλή στους τηλεθεατές, μας είπατε στην αρχή κάποια πρακτικά θέματα, ζητήματα, να μην δίνουμε χρήματα, να δίνουμε φαγητό, αν ας πούμε δεν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε διαφορετικά. Η δική σας συμβουλή, αν θέλετε το δικό σας μήνυμα μέσα από αυτή την ξεχωριστή μέρα κατά της παιδικής εργασίας, ποιο είναι, κυρία Γερακάκη? Να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα δικαιώματα των ανθρώπων, αυτά τα οποία υπερασπιζόμαστε και λέμε, να μην μείνουν σε ένα απλά θεωρητικό πλαίσιο, αλλά να εδραιωθούν στην πρακτική εφαρμογή μας, με το μυαλό, με την καρδιά μας, με τις πράξεις μας, με τις ενέργειές μας. Αυτό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά για την παρέμβασή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας βοηθάτε να προχωρήσουμε έτσι και να καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν...